Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αργαλοχώρη, πήγαμε στο Καστελόριζο, πάμε και στη Χίο, καθώς βέβαια η παρουσία των κριτικών σε πολλές περιοχές, σε πολλά νησιά της Ελλάδας είναι έντονη και μεταξύ αυτών των νησιών και στη Χίο. Πάμε στη Χίο, καθώς εκεί παρέλασαν οι κριτικοί φορώντας και τις παραδοσιακές έτσι φορεσιές και δημιούργησαν μια πολύ όμορφη εικόνα. Η κυρία Δέσποινα Σωμαράκη είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Χίο Ψιλωρίτης. Κυρία Σωμαράκη, χρόνια πολλά και για την ημέρα. Επίσης, να είστε καλά, Έντονο το κριτικό στοιχείο, όχι μόνο στην καθημερινότητα εκεί της Χίου, αλλά και στο πλαίσιο της Εθνικής Επετείου. Πάντα. Δεν λείπουμε ποτέ από καμία παρέλαση. Μάλιστα, συμμετείχατε λοιπόν, σωστά. Βεβαίως. Απλά ήταν περιορισμένος ο αριθμός των συμμετέχοντων. Μας είχαν πει μέχρι 10 άτομα. Α, οπότε ήταν δεκαμελής η ομάδα που συμμετείχε κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ήμασταν λίγα άτομα. Όλοι, σε όλους τους συλλόγους βέβαια, όχι μόνο σε εμάς, λόγω COVID. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες και πολύ καλά γνωρίζω ότι εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι, οι ντόπιοι στο νησί σας έχουν αγκαλιάσει. Η Χίος και η Κρήτη έχουν στενούς δεσμούς. Βέβαια, γιατί είναι κάποιοι κριτικοί που έχουν έρθει εδώ, έχουν παντρευτεί χιώτες ή χιώτισες, οπότε τους αγαπάνε και αυτού τους έχουν κάνει να αγαπήσουν πολύ την Κρήτη. Μάλιστα, τα μηνύματα που στέλνουν σήμερα εκεί οι κριτικοί της Χίου, ποια είναι? Είναι ότι όσο κριτικά και όσο και μακριά και να είμαστε, πάντα έχουμε στην καρδιά μας ένα κομμάτι Κρήτης. Μάλιστα. Τεράστια σημασία και αξία και ο συμβολισμός της 28ης Οκτωβρίου σε κάθε γωνιά της Ελλάδος πραγματικά προκαλεί ρήγη συγκίνησης. Ακριβώς, Εύη, τι βλέπουμε? Και μια τεράστια ελληνική σημαία η οποία υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου. Και νομίζω ότι και αυτή με τη σειρά της έδωσε έτσι ένα διαφορετικό αίσθημα στο φετινό εορτασμό για το έπος του 40. Μάλιστα. Αυτή τη σημαία κάθε χρόνο, κάθε επέτειο 28 ή 11η επίσης που είναι η απελευθέρωση της Χίου και είναι εδώ τοπική εορτή και 25η πάντα την υψώνουν στο λιμάνι. Είναι μια τεράστια, μου φαίνεται ότι είναι 15 μέτρα η σημαία αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες σήμερα εκεί με την ελληνική σημαία της Χίου ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Τι να πω, κυρία Σωμαράκη, να ευχηθώ και του χρόνου. Να είστε καλά επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν...